καύσω να επηρεάζει τη χώρα, με κύριο χαρακτηριστικό τις υψηλές θερμοκρασίες τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, οι οποίες θα φτάσουν τοπικά τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Ηλιακό. Πολύ ηλιακό, ναι. Και θάλασσα, γενικά αυτό. Ανεμιστήρες και κλιματιστικά έχουν την τιμητική τους. Δεν ξέρω. Προς το παρόν έχει πολύ ζέστη. Λιώνουμε. Πώς αντιμετωπίζετε τη ζέστη στο σπίτι? Air condition. Έχει air condition? Ναι. Μάλιστα. Αναπόφευκτο. Έχω κλιματιστικό πολύ καλό. Μέσα στο περιπτερό, μάλιστα. Και τι αγοράζουν γενικότερα οι καβαλιώτες για να αντιμετωπίζουν τη ζέστη? Τι έρχονται να πάρουν από το περιπτερό? Νερό, χυμό και τσάι. Ανάσα δροσιάς περιμένουμε από την Πέμπτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με το θερμόμετρο να κάνει βουτιά τουλάχιστον 10 βαθμών σε σχέση με την Τρίτη και την Τετάρτη. Έντονες βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τετάρτη, την Πέμπτη και πιθανόν το Σάββατο στα κεντρικά και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Πώς βλέπουμε το φετινό καλοκαίρι, γιατί λίγο μας τα χαλάει ο καιρός? Χειμώνα. Χειμώνας, ε? Ναι. Πόσα μπάνια έχεις κάνει? Σε παραλία δουλεύω. Εντάξει, έχω κάνει αρκετά, έκανα φέτος εγώ. Δηλαδή δουλεύεις, μετά κάνεις μια βουτιά. Ναι. Κάπως έτσι. Mm. Αλλιώς αν δεν δούλευες στην παραλία, πόσο θα έχεις κάνει? Δεν θα έκανα πολλά φέτος, όχι. Μιας και δουλεύεις στην παραλία, πες μας λίγο, πώς είναι γενικότερα η κίνηση? Έρχονται οι καβαλιώτες να κάνουν μπάνιο, γιατί ο καιρός... Έρχονται μέχρι το μεσημέρι και μετά συνήθως χαλάει το απόγευμα ο καιρός και φεύγουν όλοι. Παιδιά, πάντα ο καιρός έτσι ήταν. Μην τα κάνουμε. Τώρα εντάξει, είναι λίγο επιβαρημένος ο καιρός από τα. Εντάξει, μια χαρά. Η κλιματική αλλαγή παίζει ρόλο, κλιματική αλλαγή. Όχι. Μην ακούτε τέτοια παραμύθια. Δεν υπάρχει ούτε κλιματική αλλαγή ούτε τίποτα. Το κλίμα αλλάζει πάντα, αιώνες τώρα, χιλιάδες χρόνια, με το δικό του ρυθμό. Πόσα μπάνια έχουμε κάνει? Κάπου στα 3-4. Λίγα μπάνια μέχρι Ιούλιο, Και εγώ κάπου εκεί πέρα, ήταν και καιρός που τα χαλούσε. Δεν βοήθησε ιδιαίτερα.